Αυτό, να... αυτό είναι παγίδα μεγάλη. Μεγάλη Α, παγίδα. Μεγάλη. Και δυστυχώ οι φορολογούμενοι ήδη δεν έχουν μάθει τον τρόπο να το ελέγχουν. Δεν ξέρω τώρα, πας, δεν ενημερώνονται. Θα πρέπει, μια και βρισκόμαστε, βρισκόμαστε στη λήξη του φορολογικού έτου, να μπουν μέσα στον προσωπικό του λογαριασμό στο e-banking και να ελέγξουν αν έχουν χτίσει το όριο, το φορολογή του ορίου, δηλαδή το 30% του φορολογητέου εισοδήματο. Αν δεν το έχουν καλύψει με ηλεκτρονικέ αποδείξει, τότε θα πληρώσουν 22% πέναλ πρόστιμο. Στη διαφορά. Α, δηλαδή, αν θέλουμε να μαζέψουμε 6.000 ευρώ αποδείξει ηλεκτρονικέ και μαζέψουμε 5, τότε στην διαφορά τα 1.000 ευρώ πληρώνουμε 22%. Δηλαδή, 220 22 ευρώ φόρο. Ερώτηση... Άρα, να σα πω Α. κάτι, τώρα ποιο είναι εκείνο που δεν το μαζεύει αυτό το ποσό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. <laughs> Εγώ το βλέπω αυτό. Με Στι φορολογικέ Νακ... δηλώσει δεν το καλύπτουν. Δεν το καλύπτουν οι Δεν περνάνε. Ερώτηση: Είπατε ότι θα μπούμε στο earmarking που πληρώνουμε. Αν κάποιο είναι μισθωτό και έχει και μπλοκάκι, έτσι. Προστίθονται τα εισοδήματα και, του, και, από το και από τον μπλοκάκι. Άρα δηλαδή πρέπει να πιάσει 30% σε συνδυασμό με τον. Ναι, και πώ θα, θα τσεκάρει, αν έχει πιάσει το 30%, αφού θα πληρώνει από τη μία κάρτα. Τι εννοείται από τη μία κάρτα. Μπαίνει στον τραπεζικό λογαριασμό, ελέγχει ναι. τι κάρτε που υπάρχουν μέσα στον τραπεζικό λογαριασμό και βλέπει το αφορολόγητο όριο. Και από τι δύο, δύο, δύο μισθοδοσίε. Αν έχει κάνει ένδυση, αν έχει κάνει, ξέρω εγώ, ε, ας πούμε, κομμωτήρι, αν έχει πάει σε όποια γυμναστήρια. Μάλιστα. Ναι. Οι δέκα όμω δεν πιάνονται. Όχι. όχι, όχι, δεν πιάνονται. Και επίση να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι αποδείξει, όπω είναι γιατροί, οδοντιάτροι, οφθαλμίατροι, οι οποίε ε, Πιάνουν, μετράνε διπλά. Mm -hmm. Δηλαδή, αν π μία απόδειξη 100, μετράει για διπλά για να χτίσει το φορολογητόριο. Και όπω επίση υπάρχει και ένα νόμο τώρα από το 22 στο το 25 που υπάρχουν κάποιε αποδείξει οι οποίε ε, έχουν έκπτωση μέχρι και 2.200. Δηλαδή, συμμετέχουν στη μείωση του φόρου. 200. Δηλαδή. Τώρα, τι θέλω να πω. Τώρα το 2200 αναφέρεται σε μεγάλα εισοδήματα, πάνω από 40.000 και είναι το όριο. Ε, υπάρχουν ε, κάποιε αποδείξει καλή ώρα από επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται σε υψηλή φοροδιαφυγή. Ε, καλή ώρα την αποϊδραυλική, κομμωτήρια. Ε, Υπηρεσίε ταξί, από τι οποίε όταν παίρνει απόδειξη και φαίνεται με ηλεκτρονική πληρωμή, αφαιρείται ε, φόρο από το εισόδημα όταν πάει να φορολογηθεί. Δηλαδή είναι σαν να μειώνεται το φορολογητό εισόδημά σου. Μάλιστα, και βλέπουμε Άρα, και ας, εδώ και δαπάνε Δεν χρήματα. Πολλέ δεν Βλέπουμε τα ενίκεια, λογαριασμοί κτλ.